δούμε τι θα κάνουμε. Το βελάκι το έχεις έτοιμο? Ναι. Έλα, κοίτα. Αίσια έκβαση είχε η περιπέτεια ενός θηλυκού λύκου στον Καστανά, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η άτυχη λύκαινα κυνηγήθηκε από σκυλιά στην περιοχή και αποκλείστηκε στην αυλή ενός σπιτιού. Στην προσπάθειά της να διαφύγει, προσπάθησαν επιτυχώς να πηδήξει την καγκελόπορτα με αποτέλεσμα μία από τις λόγχες να καρφωθεί στο σώμα της και να μείνει εγκλωβισμένη εκεί. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου. Οι κάτοικοι του χωριού ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ειδοποίησε άμεσα τον Ακτούρο. Η ομάδα άμεσης επέμβασης του Ακτούρο μετέβη στο σημείο έχοντας την συνδρομή της κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν είναι κόστο, δεν είναι εύκολο. Η Ελισάβετ, όπως ονομάστηκε η λύκαινα, στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή μέσα στην ατυχία της και αυτό διότι το τραύμα της, αν και διαμπερές, δεν πήρεξε κανένα ζωτικό όργανό της, το οποίο θα προκαλούσε πιθανόν το θάνατό της. Ο εγκλωβισμός της λύκαινας διήρκησε 6 με 7 ώρες, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετό αίμα στο διάστημα αυτό. Ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κτηνιατρίο του Ακτούρου, στον Αετό Φλόρινος, όπου και έγινε η συραφή του τραύματος.